καταρχήν να σας πω ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Είναι όμορφο να βρίσκεσαι με ανθρώπους, συναγωνιστές, φίλους και φίλες, συντρόφους και συντρόφισσες που εξαιτίας της κυβερνητικής, τέλος πάντων, των κυβερνητικών καθηκόντων δεν έχουμε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά. Και οφείλω να πω ότι είναι αρκετά πιο όμορφα εδώ από ότι στα συνήθως καταθλιπτικά κυβερνητικά κτίρια. Πώς όμως και βρισκόμαστε σήμερα εδώ, πώς και έχουμε την δυνατότητα να συζητάμε για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα όπως είναι το δικαίωμα στον γάμο και για τα ομόφυλα ζευγάρια αλλά και για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, αλλά και για το δικαίωμα στην, το δικαίωμα στην γονεϊκότητα αλλά και το δικαίωμα στην παιδοθεσία, που είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Απλώς αυτό το οποίο αλλάζει κάθε φορά είναι η οπτική γωνία από την οποία βλέπεις τα πράγματα, αν τα βλέπεις από τη σκοπιά του γονιού ή αν τα βλέπεις της γονιού ή αν τα βλέπεις από τη σκοπιά του παιδιού. Νομίζω ότι όλο το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί η δημόσια συζήτηση, έχουν ισχυροποιηθεί τα κινήματα, ακούγονται όλο και περισσότερες φωνές οι οποίες διεκδικούν και δικαίως διεκδικούν την διαρκή διεύρυνση δημοκρατικών δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, αλλά που σχετίζονται με τις διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση με ατέλειες, με αβελτηρίες, με πολλές φορές όχι τόσο αποφασιστικά βήματα όσο θα θέλαμε, έχει πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που διευρύνουν ακριβώς αυτό το πεδίο των δικαιωμάτων και αυτή τη σφαίρα των ελευθεριών, και νομίζω ότι εδώ αρχίζει και αμφισβητείται και η όλη αντιπαράθεση που αρκετοί θέλουν να στήσουν μεταξύ ενός κοινωνικού ή κινηματικού ακτιβισμού από τη μία μεριά και της νομοθετικής ή της εκτελεστικής εξουσίας από την άλλη. Αυτό το οποίο αποδεικνύεται είναι ότι όταν η εκτελεστική εξουσία, όταν η κυβέρνηση, όταν τα νομοθετικά σώματα παίρνουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ανοίγουν δρόμους, όπως σας είπα και προηγουμένως, όχι όσο αποφασιστικά θα θέλαμε πιθανόν, αλλά ανοίγουν δρόμους οι οποίοι νομίζω ότι ήταν και στην πιο απόμακρη φαντασία, στην πιο ξέφρενη φαντασία των περισσότερων πριν από 4 ή 5 χρόνια, ότι θα μπορούσαν να γίνουν στην ελληνική κοινωνία αυτά τα οποία έγιναν. Τότε βλέπουμε ότι πρώτον εμφανίζονται νέα προβλήματα και νέες αντιθέσεις και νέες διεκδικήσεις, οι οποίες ακριβώς απορρέουν από τα νέα νομοθετήματα τα οποία έχουν περάσει, από αυτή τη νέα διεύρυνση των ελευθεριών αρχίζουν και αναδύονται νέα ερωτήματα και νέες διεκδικήσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι και τα ίδια τα κινήματα που γίνονται πλουσιότερα, πιο αγωνιστικά, πιο διεκδικητικά. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πέραν από τη σφαίρα ακριβώς του πεδίου επιρροής αυτών των νομοθετημάτων μπαίνει και ο πύχης για την ίδια την κυβερνητική και την νομοθετική εξουσία ακόμη πιο ψηλά. Έτσι λοιπόν το γεγονός ότι έχει θεσμοθετηθεί το σύμφωνο συμβίωσης, για παράδειγμα, ανοίγει αμέσως τη συζήτηση για τον πολιτικό γάμο. Το γεγονός ότι έχει υπερψηφιστεί, έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τον αυτοπροσδιορισμό της ταυτότητας φύλου, ανοίγει αμέσως και το πεδίο αναφοράς πια για τον πολιτικό γάμο. Δηλαδή ότι ο πολιτικός γάμος δεν αφορά μόνο ομόφυλα ζευγάρια, αλλά αφορά το σύνολο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Το τρίτο ζήτημα. Αμέσως μόλις περνάει το νομοσχέδιο για την αναδοχή, βλέπουμε ότι αμέσως η συζήτηση περνάει πια στο επόμενο επίπεδο, οι διεκδικήσεις περνάνε στο επόμενο επίπεδο, που είναι ακριβώς το επίπεδο της παιδοθεσίας ή της αναγνώρισης του δικαιώματος στη γονεϊκότητα. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε, γιατί πολλές φορές υπάρχουν υπερριζοσπαστικές, ας πούμε, φωνές μέσα στα κινήματα που προσπαθούν να διαχωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο κινούνται ή κινητοποιούνται ή διεκδικούν ακριβώς αυτά τα κινήματα σε σχέση με την νομοθετική ή εκτελεστική εξουσία, που υποτίθεται ότι λειτουργεί με έναν τρόπο περιοριστικό ή με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι αρκετός. Προφανώς δεν είναι αρκετός, όμως νομίζω ότι αυτές οι δύο διαφορετικές πτυχές της κοινωνικής συγκρότησης μπορούν να ανατροφοδοτούν η μία την άλλη, και νομίζω ότι αυτό ακριβώς γίνεται. Τώρα,
Είναι αρκετά αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Σας είπα προηγουμένως, μίλησα για τα τρία νομοσχέδια, είναι γνωστά, είναι αναλυμένα. Η απάντηση είναι, νομίζω την εξυπνώσα και προηγουμένως, κατηγορηματικά όχι, δεν είναι αρκετά. Είπε ο σύντροφος από την νεολαία ότι βρισκόμαστε στα μισά του δρόμου, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο 1/4 του δρόμου, αν όχι και λίγο πιο... αν όχι και σε λίγο, αν θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε καλύψει και ακόμα μικρότερη απόσταση από το 1/4 του δρόμου και θα εξηγήσω αμέσως γιατί. Καταρχήν, στο επίπεδο το νομοθετικό υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία τέθηκαν και τα οποία πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά και ως ελληνική κυβέρνηση και ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις διάφορες αντιφάσεις οι οποίες έχουν προκύψει από τα νομοθετήματα αυτά. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αρνηθώ ακριβώς αυτές τις αντιφάσεις, οι οποίες πολλές φορές όμως μπορεί να εμπλέκονται και με πολύ λεπτά νομικά ζητήματα, τα οποία όμως πρέπει να τα δούμε και πρέπει να τα βελτιώσουμε. Το δεύτερο ζήτημα είναι όμως το πιο, ακόμη πιο σημαντικό, να προχωρήσουμε πια στην ρητή νομοθετική κατοχήρωση του δικαιώματος στον πολιτικό γάμο και του δικαιώματος στην παιδοθεσία, έτσι ώστε πλέον με ρητές νομικές διατάξεις να αρθεί όλο αυτό το πεδίο, να αρθούν όλες αυτές οι διακρίσεις οι οποίες στην πραγματικότητα δημιουργούν όρους κοινωνικής διαβίωσης οι οποίες είναι για πάρα πολλούς ανθρώπους όχι μόνο διακριτικές ως προς τα δικαιώματά τους, αλλά είναι στην πραγματικότητα ακόμα και αφόρητες, μη βιώσιμες. Και επομένως αυτό πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προχωρήσει αυτή η συζήτηση. Αυτό όμως, δηλαδή η ολοκλήρωση ενός νομοθετικού κύκλου άρσης των διακρίσεων και νομοθετικής κατοχήρωσης πια των δικαιωμάτων των ΛΟΤ και ατόμων σε όλο το πεδίο της κοινωνικής ζωής είναι ένα πράγμα. Εδώ θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο ότι πολλές φορές ο νομικός ακτιβισμός ή η προσπάθεια να ερμηνεύσουμε νομικά με τέτοιο τρόπο την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έτσι ώστε να κερδίσουμε στο πεδίο της νομικής ερμηνείας κάτι που δεν κατοχυρώνεται ρητά ως διάταξη είναι βεβαίως ο δρόμος των κινημάτων, ωστόσο δεν μπορεί να είναι ο δρόμος εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία όταν αποφασίζει ότι πρέπει να άρει μια νομική διάταξη, ότι πρέπει να άρει μια συγκεκριμένη διάκριση, πρέπει να άρει ένα καθεστώς μη κατοχύρωσης ατομικών δικαιωμάτων, έχει το δρόμο που είναι η ρητή νομοθετική πρόβλεψη που επιλύει και όλα αυτά τα ζητήματα. Επομένως, οι νομικές ερμηνείες στη βάση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στη βάση του ελληνικού ή άλλων συνταγμάτων είναι βεβαίως σημαντικές, ωστόσο νομίζω ότι το κυριότερο είναι να μπορέσουμε ακριβώς να επιβάλλουμε μια νέα νομική πραγματικότητα και να μεταβάλουμε στον πυρήνα της νέα νομή τάξη έτσι ώστε να μην υπάρχει και ζήτημα πια, διότι ξέρετε ότι στις περισσότερες χώρες, αρκετές μάλλον χώρες, ο πολιτικός γάμος και η τεκνοθεσία δεν κατοχυρώθηκε εξαιτίας της πολιτικής βούλησης των κυβερνήσεων. Αυτό είναι μάλλον η εξαίρεση. Συνήθως γίνεται δια της επιβολής από συνταγματικά δικαστήρια ή από αποφάσεις διεθνών δικαστήριων, όπως το Παναμερικάνικο Δικαστήριο, το οποίο αυτή τη στιγμή με μία απόφαση, την οποία πολύ πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, εξέδωσε, δημιουργεί μια νέα κατάσταση, ιδιαίτερα στην Λατινική Αμερική, όπου σιγά σιγά μία-μία οι χώρες θα εξαναγκαστούν να αλλάξουν την νομοθετησία τους έτσι ώστε να κατοχυρώσουν τον πολιτικό γάμο. Το ίδιο συνέβη στην Αυστρία, το ίδιο συνέβη, αν δεν κάνω λάθος, και στη Γερμανία. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά από χώρες οι οποίες κατοχυρώνουν τελικά τα ατομικά δικαιώματα των ΛΟΑΤ και ατόμων, αλλά αυτό το κάνουν όχι εξαιτίας της πολιτικής βουλής των κυβερνήσεών τους κυρίως, αλλά κυρίως επειδή οι κυβερνήσεις πρέπει να εναρμονιστούν ή να ευθυγραμμιστούν με αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων ή διεθνών δικαστήριων. Άρα λοιπόν καλός ο νομικός ακτιβισμός, ωστόσο μια κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται και δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από το νομικό ακτιβισμό ή την νομική ερμηνεία. Οφείλω φθαρσώς να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει και να προχωρήσει άμεσα όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην θεσμοθέτηση και του πολιτικού γάμου και του δικαιώματος της
τεκνοθεσίας. Τα επιχειρήματα τώρα, τα οποία ακούγονται, γιατί πέρα από την νομική και την πολιτική κουβέντα την οποία πρέπει να κάνουμε, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δουλεύουμε και στην κατεύθυνση μιας ιδεολογικής, σε βάση περιπτώσει, συζήτησης και αντιπαράθεσης. Νομίζω ότι η Στέλλα, αν δεν κάνω λάθος, φρόντισε μια πάρα πολύ σκοτεινή πτυχή του επιχειρήματος εκείνου που λέει ότι που λέει τι περίπου από όλους όσους αντιτίθεται στον πολιτικό γάμο και κυρίως στην τεκνοθεσία, λέει το εξής, ότι τα παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν με ένα ομόφυλο ζευγάρι ή με ένα ζευγάρι το οποίο συντάσσεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φιλάτικη κοινότητα, δεν θα έχουν την εξέλιξη που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη τους, και μπορεί να τους δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα κτλ. Τι μας είπε όμως η Στέλλα προηγουμένως? Μας είπε ότι σε καμία ένωμη τάξη δεν απαγορεύεται σε κανένα άτομο ως άτομο να αποκτήσει παιδί. Σωστό? Σωστό. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν το δικαίωμα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, με το επιχείρημα ότι το παιδί δήθεν δεν θα μεγαλώσει με βάση την ετεροκανονικότητα κτλ. Δηλαδή τον πατέρα και τη μητέρα έτσι όπως προσδιορίζονται από το βιολογικό τους φύλο, και άρα με βάση τους κοινωνικούς ρόλους που πρέπει να επιτελούν ο πατέρας και η μητέρα στο μυαλό τους, δεν θα έχουν μια ορθή ανάπτυξη και μπορούν να οδηγηθούν εν πάση περιπτώσει σε καταστάσεις οι οποίες δεν θα είναι καλές είτε για την ψυχική τους υγεία είτε για τον τρόπο με τον οποίο θα επεκταθούν στο κοινωνικό σύνολο κτλ. Το επιχείρημα αυτό στη βάση του είναι επιχείρημα ευγονικής. Δεν αρνείται το δικαίωμα σε ομόφυλο ζευγάρι ή σε ζευγάρι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας να έχει παιδί. Αρνείται στην ουσία του σε οποιονδήποτε άνθρωπο δεν είναι ετεροκανονικός να μεγαλώσει το παιδί του. Άρα λοιπόν πλησιάζει πάρα πολύ κοντά σε αυτό το οποίο έλεγες προηγουμένως, ότι εφθαρσός και ευθέως το έχει πει μόνο η Χιτλερική Γερμανία. Στην πραγματικότητα όμως το επιχείρημα είναι καθαρά επιχείρημα ευγονικής. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο νόημα, τουλάχιστον σε αυτό εδώ το κοινό, να προχωρήσουμε σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πεισμένοι ότι με βάση τις επιστημονικές έρευνες, με βάση αλλά και την κοινή διέστηση που έχουν άνθρωποι προοδευτικοί, με μια απλή διέστηση που έχουν άνθρωποι προοδευτικοί, ριζοσπαστικοί, φιλελεύθεροι, είναι πλήρως αποδεκτό και δεδομένο ότι ομόφυλα ζευγάρια και ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια μπορούν και πρέπει να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους στον πολιτικό γάμο και στην παιδοθεσία. Επομένως δεν θέλω να επεκταθώ. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι εφόσον γίνει αυτή η νομική και θεσμική κατοχύρωση, αυτό είναι μόνο το 50%. Το υπόλοιπο 50% έχει να κάνει με την καθημερινή μάχη η οποία πρέπει να δίνεται στη γειτονιά, στο σχολείο, μέσα στην οικογένεια, σε όλο το πεδίο της κοινωνικής αναπαραγωγής, διότι ξέρετε, δεν είναι μόνο η ομοφοβία, δεν είναι, είδαμε πριν από λίγες μέρες ότι κάποιοι υπεραριστεροί φίλοι μας επέλεξαν να επιτεθούν, ας πούμε, στην κυρία Μιχαλογιάκου, επειδή είναι χοντροί. Και αυτό θεωρήθηκε ως εξαιρετικά αριστερό, ριζοσπαστικό, επιθετικό επιχείρημα απέναντι σε μία πολιτική προσωπικότητα η οποία δεν προσδιορίζεται καταρχήν, ούτε καταρχήν ούτε στο τέλος, από το γεγονός ότι είναι ή δεν είναι εύσωμη ή δεν είναι εύσωμη. Προσδιορίζεται αποκλειστικά και μόνο από το γεγονός ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, δηλαδή μέλος μιας ναζιστικής οργάνωσης. Το αν και κατά πόσο θα μπούμε εμείς στη διαδικασία ως προοδευτικοί, ριζοσπαστικοί άνθρωποι να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα της Χρυσής Αυγής, δηλαδή τη χοντροφοβία, την ομοφοβία και όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί η ακροδεξιά ρητορική για να υποβαθμίσει, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε δεν της αρέσει, νομίζω ότι είναι μια αντίφαση την οποία θα πρέπει και το κίνημα και οι προοδευτικοί άνθρωποι και οι αριστεροί άνθρωποι και οι φιλελεύθεροι άνθρωποι σιγά σιγά να το πολεμήσουν. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και στο πεδίο της γλώσσας, που είναι
το μέσο με το οποίο περισσότερο τριβόμαστε καθημερινά. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γλώσσα αποκαθαρμένη από καταπιεστικές σχέσεις, από εξουσιαστικές σχέσεις, από σχέσεις επιβολής. Από εκεί και πέρα θα μπορούσα να πολλαπλασιάσω τον κατάλογο των ιδεολογικών μαχών που πρέπει να δοθούν από το πεδίο της εργασίας, το οποίο υπόθηκε προηγουμένως, όπου, κοιτάξτε να δείτε, αρκετές δεκαετίες μετά την κατοχύρωση της ισότητας μεταξύ αντρών και γυναικών στο δυτικό τουλάχιστον κόσμο, με βάση τα συντάγματα και, και την τυπική νομοθεσία που υπάρχει, ακόμα βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή φουντώνει μάλιστα το κίνημα, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία, για την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, δεκαετίες μετά την κατοχύρωση της ισότητας και την μεγάλη επιτυχία του φεμινιστικού κινήματος να κατοχυρώσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ή ακόμη σε πολύ θεμελιώδη ζητήματα της κοινωνικής ζωής, όπως είναι για παράδειγμα ο μισθός, η αμοιβή, υπάρχει μια τεράστια ανισότητα, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο νομίζω ότι είναι πολύ ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε, πέρα από τις θεσμικές κινήσεις οι οποίες θα γίνουν, μια αποτυπωμική κατοχύρωση των ίσων δικαιωμάτων, μέχρι να επιτύχουμε την πραγματική ισότητα εκεί που έχει σημασία, δηλαδή στην καθημερινή κοινωνική ζωή. Μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τα παραδείγματα αυτά, να μιλήσουμε για το slut shaming, να μιλήσουμε για τον σχολικό εκφοβισμό που σχετίζεται με μη ευθυγράμμιση, με τα ετεροκαρμικά πρότυπα. Μπορούμε να πούμε χιλιάδες πράγματα τα οποία όλοι αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή και τα οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι ζητήματα ιδεολογικής μάχης και όχι απλής θεσμικής κατοχύρωσης. Ωστόσο, η θεσμική κατοχύρωση, και εδώ έχει δίκιο η Στέλλα, βοηθάει πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Μας δίνει όπλα και δημιουργεί μια άλλη αντίληψη στη βάση της κοινωνίας. Ωστόσο, έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Θέλω να κλείσω πριν απαντήσω σε ερωτήσεις. Δεν θα αποφύγω να απαντήσω σε ερωτήσεις που μου θέσατε σε καμία περίπτωση. Να κάνω ένα πιο πολιτικό σχόλιο. Διαβάζοντας σήμερα για την συζήτηση αυτή, είδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται από κάποιες ριζοσπαστικές, εν πάση περιπτώσει, πτέρυγες του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος για το περίφημο pinkwashing. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το pinkwashing. Είναι ότι προσπαθεί μέσω της υιοθέτησης μιας ριζοσπαστικής δικαιωματικής ατζέντας να ξεπλύνει στην πραγματικότητα το γεγονός ότι δεν κατάφερε να φέρει την ανατροπή στα ζητήματα που αφορούν την λιτότητα, τις εργασιακές σχέσεις, το κοινωνικό κράτος κλπ. Εδώ πρέπει να κάνουμε δύο κριτικές αυτή την άποψη, αν και νομίζω ότι αν άκουγε κανείς την Στέλλα και τη Μαρίνα και τον Κωστή, θα καταλάβαινε πόσο εκτός τόπου και χρόνου είναι αυτή η κριτική. Ωστόσο, νομίζω ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια εκδήλωση πολιτικής νεολαίας, αριστερής πολιτικής νεολαίας, δεν είναι κακό να κάνω μερικά σχόλια και σε σχέση με αυτή την κριτική η οποία μας γίνεται. Το πρώτο σχόλιο είναι πυρηνικό, μεθοδολογικό, αν θέλετε, στην ουσία του ζητήματος. Τι μας λένε οι συγκεκριμένοι αυτοί φίλοι? Μας λένε χοντρικά ότι, μάλλον να το πούμε αλλιώς, τι λένε κάποιες δυνάμεις της αριστεράς, οι οποίες είναι περισσότερο παραδοσιακές, περισσότερο συντηρητικές, όταν έρχονται αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με την ριζοσπαστική δικαιωματική ατζέντα? Με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το μνημόνιο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους χαμηλούς μισθούς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον παγκόσμιο καπιταλισμό, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον ιμπεριαλισμό, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το ένα, το άλλο, το τρίτο, το τέταρτο? Δεν είναι η ώρα για να ασχολούμαστε με αυτά. Αυτό το οποίο ισχυρίζονται όσοι λένε ότι ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, ξεπλένεται μέσω της προώθησης της ριζοσπαστικής ατζέντας, είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή, τι μας λένε? Ότι εφόσον δεν καταφέρατε τη συνολική ανατροπή του καπιταλισμού, δεν έχει καμία σημασία το γεγονός ότι με
ριζοσπαστικά νομοθετήματα που διευρύνουν δικαιώματα, που δημιουργούν νέα πεδία αγώνων, που δημιουργούν νέες διεκδικήσεις, που βελτιώνουν στο σήμερα ζωές ανθρώπων, δεν θα έπρεπε να τα περάσετε, διότι αν πάτε να τα περάσετε, αυτό σημαίνει ότι το κάνετε για να το πούμε έτσι, ως μανδύα κάλυψης του γεγονότος ότι δεν καταφέρατε το άλλο. Πρόκειται για τον ίδιο ακριβώς οικονομικό αναγωγισμό που χαρακτηρίζει τις πλέον συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς. Είναι η άλλη όψη του ίδιου ακριβώς νομίσματος θεωρητικά, στον πυρήνα του επιχειρήματος. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω, αν και εδώ θα ξεφύγουμε λίγο, είναι ότι αυτή η άποψη δεν είναι ούτε στο πραγματολογικό πεδίο σωστή, για τον απλούστατο λόγο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια έχει καταφέρει να κάνει πάρα πολλά και να αντιστρέψει μια σειρά από τάσεις που υπήρχαν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία και οι οποίες είχαν εμπεδωθεί εν πάση περιπτώσει και είχαν βαθύνει εξαιρετικά την περίοδο 2010-2015, είτε αυτό αφορά το κοινωνικό κράτος και την δυνατότητα σε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, είτε αυτό αφορά την αγορά εργασίας, όπου έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την αδήλωτη εργασία από το 20% στο 13%, πράγμα το οποίο αλλάζει στο σήμερα με συγκεκριμένο και απτό τρόπο ζωές ανθρώπων, οι οποίοι μέχρι πριν από λίγο καιρό βρίσκονταν στο no man's land της μαύρης εργασίας και της ανασφάλιστης εργασίας και σήμερα πλέον μπορούν να έχουν τη δυνατότητα όλων των εργασιακών δικαιωμάτων, των περιορισμένων εργασιακών δικαιωμάτων που προβλέπει η σημερινή ενωμη τάξη, και θα μπορούσα να παλαιοπλασιάσω τα παραδείγματα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Το βασικό σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε είναι ότι η άποψη εκείνη που λέει ότι η προώθηση μιας δικαιωματικής ατζέντας και η προώθηση δικαιωματικών θεσμικών παρεμβάσεων δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μανδύας κάλυψης για τα όσα συμβαίνουν στο πεδίο της οικονομίας, είναι στην πραγματικότητα ο ίδιος αναγωγισμός στον οποίον περιπίπτουν οι παραδοσιακές, συντηρητικές και εξαιρετικά ομοφοβικές, οφείλω να πω, δυνάμεις της αριστεράς και τρανσφοβικές δυνάμεις της αριστεράς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα τα οποία μου έχουν τεθεί, αφού λοιπόν συμφωνείτε και αφού εσύ συμφωνείς, Υπουργέ, γιατί δεν κάνετε ένα νόμο να το τελειώνετε? Πρέπει να σας πω ότι διαρκώς ότι πάντοτε η πολιτική σύγκρουση είναι υπερπροσδιορισμένη. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι είναι υπερπροσδιορισμένη? Δεν καθορίζεται μόνο από την προσωπική βούληση του καθενός, καθορίζεται, το είπες εσύ, Στέλλα, από πολιτικούς συσχετισμούς, από πολιτικές συμμαχίες, από δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν. Νομίζω όμως ότι πρέπει να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα, πράγμα όμως το οποίο προϋποθέτει να κερδίσουμε συντριπτικά και τον ιδεολογικό αγώνα και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το γεγονός, και αυτό σας νομίζω ότι όσοι έχουν συμμετάσχει σε πολιτικά κόμματα το ξέρουν πάρα πολύ καλά, το γεγονός ότι κάτι αποτυπώνεται σε μια συνεδριακή θέση, το γεγονός ότι κάτι αποτυπώνεται σε μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δεν σημαίνει αυτόματα ότι μπορεί να μετασχηματιστεί και σε κυβερνητική πολιτική. Αυτό μας φέρνει σε μια άλλη συζήτηση, η οποία έχει να κάνει με τη σχέση του κόμματος με το κίνημα και του κόμματος, με συγχωρείτε, με την κυβέρνηση, και του κατά πόσο μια κομματική θέση μπορεί άμεσα να μετασχηματιστεί σε κυβερνητική τοποθέτηση. Όπως γνωρίζετε, η σημερινή κυβέρνηση δεν είναι μια μονοκομματική κυβέρνηση, είναι μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται από 2 κοινοβουλευτικές ομάδες. Επίσης, οι κοινοβουλευτικές ομάδες, και αυτό νομίζω ότι θα συμφωνήσει ανέτα, δεν είναι συμπαγείς σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα, αλλά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, τις οποίες κατά τη γνώμη μου πρέπει να... Βεβαίως, και στις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, βεβαίως, πρέπει να υπερνικηθούν. Ο ιδεολογικός αγώνας δεν αφορά μόνο εμάς ως προς την κοινωνία, αφορά και εμάς ως προς το εσωτερικό μας, και νομίζω ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να δοθεί στο πλαίσιο της δημόσιας, δημοκρατικής αντιπαράθεσης των απόψεων. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο σχετίζεται πάρα πολύ στενά με το πρώτο, αφορά τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές τοποθετούνται οι ΑΝΕΛ. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μιλάμε για 2 διαφορετικά κόμματα τα οποία βρέθηκαν σε μία συγκυβέρνηση εξαιτίας μιας ιδιαίτερης συνθήκης η οποία επικρατούσε στην ελληνική κοινωνία, που χωρίστηκε εν πάση περιπτώσει σε αυτό το οποίο θα μπορούσε κανείς να ονομάσει τα παλιά, τα κόμματα του παλιού πολιτικού συστήματος
και της διαπλοκής και στα κόμματα εκείνα τα οποία ήταν και εξακολουθούν να είναι αντιμνημονιακά και τοποθετούνται και με πάρα πολύ μεγάλη ένταση εναντίον της διαφθοράς του παλιού πολιτικού συστήματος. Αυτή ήταν η αντίθεση η οποία είχε καταστεί κυρίαρχη στην ελληνική κοινωνία από το 2011 και μετά και η οποία καθόρισε και τους όρους διαμόρφωσης συγκυβέρνησης του 2015 μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Αυτή είναι μια, ξαναλέω, πολύ ειδική συνθήκη η οποία επί της ουσίας δημιουργήθηκε εξαιτίας της κρισιακής κατάστασης στην οποία υπήρχε η ελληνική κοινωνία και η οικονομία και η οποία διέλυσε όλους τους παραδοσιακούς συσχετισμούς στο πολιτικό σύστημα. Μιλάμε όμως για δύο κόμματα τα οποία έχουν διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές, διαφορετικές καταγωγές, διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις και τα οποία βρέθηκαν στην κυβέρνηση με ένα σκοπό: πρώτον, να βγάλουν τη χώρα από το καθεστώς του μνημονίου και δεύτερον, να θωρακίσουν θεσμικά τη χώρα απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς. Είναι λοιπόν προφανές ότι σε μια σειρά από ζητήματα και ιδιαίτερα στα ζητήματα των δικαιωμάτων, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον αγώνα ενάντια στην ομοφοβία και στην τρανσοφοβία, με τον αγώνα για τη θεσμική κατοχήρωση όλων των απαραίτητων δικαιωμάτων που θα επιβάλλουν στη χώρα μια κατάσταση ισότητας μεταξύ όλων, υπάρχουν πολύ μεγάλες πολιτικές διαφορές και είναι προφανές ότι δύσκολο οποιοδήποτε από εμάς θα μπορούσε να συμμεριστεί ακόμα και εξάρσεις του λόγου, οι οποίες πραγματικά θα έπρεπε να είναι, κάτι γνώμη μου, εκτός των να μην χρησιμοποιούν τέλος πάντων τέτοιου τύπου στερεότυπα τα οποία προσβάλλουν οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, οποιαδήποτε κοινωνική κατηγορία. Ευχαριστώ πολύ.